Έτσι ήταν όταν έπαιρνε την μπάλα ο Γιάννης Οκάς όταν φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά φόρεσε και άλλες φανέλες βέβαια. Αλλά εμείς μιλάμε για την ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς ο Λίμπερο, η βάση του Λίμπερο είναι στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. 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 Τα είπα καλά. Τα είπα πολύ καλά. Άξιος ο μισθός μου. Εξαρτάται πως βλέπεις το ποτήρι όμως. Το γεμάτο, μισοάδιο. Γιατί το... εμείς θεωρούμε εσείς ότι έρχεται τη μονιά εκεί. Κάτσε, μισό λεπτό. Καταρχάς να σου πω, Γιάννης έτσι. Γιατί μου είπαν ότι οι φίλοι σου σε φωνάζουν Γιάννο. Γιάννο με φωνάζουν, Γιάννη να με λέτε όπως θέλετε. Εγώ σ' αγάπησα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί δεν έτυχε να γνωριστούμε. Εγώ σ' αγάπησα στον αγωνιστικό χώρο σαν Γιαννάκη Σοκάς τότε. Λέγαμε να πάμε να δούμε ή να ανοίξουμε τη τηλεόραση να δούμε τον παιχταρά αυτόνα. Έτσι λέγαμε. Αλλά τώρα είσαι ο Γιάννης. Εντάξει. Να με αποκαλείτε όπως αγαπάτε εσείς. Τέλεια. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, εσύ που ήρθες από την Κύπρο, εσύ που ήρθες από την Κύπρο, ήσουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, εδώ τα τιμόνια τα είχαμε αριστερά. Ξαναπήγες στην Κύπρο, τώρα τα τιμόνια από δεξιά. Πώς γίνεται αυτό, ρε. Να σας πω τώρα το, έτσι, να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χιουμοριστικά τη συνέντευξη. Ναι, εννοείται. Και μετά θα σοβαρευτούμε. Δεν σας κρύβω ότι τις πρώτες μέρες οδήγησης μου στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Κάποιες φορές βαρούσα το παράθυρο, ψάχνοντας. Κυριολεκτικά. Ήτανε... Έψαχνες τις ταχύτητες, Γιάννη. Μπορώ να... Ορίστε, μπορώ να ομολογήσω όμως ότι η Ελλάδα μαθαίνει να οδηγάς με τη σημασία της λέξης. Φανάρια μπροστά από πίσω, κορναρίσματα, μαθαίνει να οδηγάς. Τέλεια, γίνεσαι ο καλύτερος οδηγός, γίνεσαι Χάμιλτον, γίνεσαι Αλέν Πρόστ. Ακριβώς. Γιάννη, τώρα έλεγα πριν για το Σπανούλι, το Βασίλη που σταμάτησε την καριέρα του, που ήταν τεράστια καριέρα του, και τώρα αποφάσισε να γίνει προπονητής. Επειδή και εσύ έκανες μια καριέρα και εσύ ήσουν ένα πολύ μεγάλος παιχταράς και σε ομαδάρες έπαιξες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και εθνικές ομάδες. Προπονητής, γιατί έγινες? Είσαι προπονητής εθνική ελπίδων της Κύπρου και μάλιστα με καλή επιτυχία. Προχθές μας βάλατε τρία την Ελλάδα. Τρία, τέσσερα, πόσα βάλατε? Ναι, κάναμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σαν εθνική ελπίδο όλων των εποχών. Εντάξει. Κάναμε μια πολύ καλή, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ναι, είχαμε πολύ καλό αποτέλεσμα. Και η απορία μου είναι, η απορία μου είναι πώς και αποφάσισες να γίνεις προπονητής? Δεν σου φτάσε όλο αυτό το άγχος που είχες τόσα χρόνια σαν ποδοσφαιριστής? Θες να συνεχίσεις χειρότερα? Δηλαδή χειρότερα ενώ όσον αφορά το άγχος, τη δουλειά. Είναι πολύ εύλογη ερώτηση. Είναι αλήθεια, θα το ομολογήσω, και δεν είναι δική σας απορία μόνο, είναι απορία πολλών. Για μένα γενικά στη ζωή δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Δηλαδή περνάς καλά τώρα, περνάς δύσκολα και μετά επιλέγεις. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Ίσως μπορώ να καταλάβω και τη θέση του Σπανούλη, γιατί όπως... και τη δικιά μου στο ποδόσφαιρο που πρωταγωνιστήσαμε, μπορώ να πω. Όχι μπορώ να πω, αυτή είναι η πραγματικότητα, και ο Σπανούλης ακόμα περισσότερο, σε πιο μεγάλο βαθμό από μένα. Mm-hmm. Και ίσως να μην δέχεται αυτό το... να μην δεχτεί ένα ρόλο δεύτερης γραμμής, αν μου επιτρέπετε να το πω, αν είναι σωστά που το λέω. Mm-hmm. Έχουμε μάθει να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Και αυτό το λέω και από τη δική μου εμπειρία. Ναι. Όλη αυτή η διαδρομή σαν ποδοσφαιριστής, ντέρμπι, πρωταγωνιστές, οι μεγάλοι παίκτες είναι στα μεγάλα παιχνίδια. Όλα αυτά τώρα κάνω έτσι μια αναδρομή. Έτσι, συμφωνώ, έτσι όπως το λες. Πώς το ένιωσα εγώ, και πιστεύω και ο Σπανούλης το ίδιο, είναι ότι ναι, ίσως ο προϊσμός μας αυτή τη ζωή να είναι στην πρώτη γραμμή. Είτε δύσκολα είτε εύκολα είναι στην πρώτη γραμμή. Έτσι το εκλαμβάνω. Ναι, αλλά περνάνε αρκετά χρόνια. Εσύ ποδοσφαιρικά, μάλλον πόσα χρόνια έκανες καριέρα? Από την ώρα που ξεκίνησες μέχρι την ώρα που αποφάσισες να κρεμάσεις τα παπούτσια σου, όπως λένε. Πολλά χρόνια, Γιάννη. Πάρα πολλά. Γιατί λένε ότι η θητεία του ποδοσφαιριστή είναι μικρή, ας πούμε. Λίγα χρόνια δουλεύει ουσιαστικά, έτσι.
και μετά πολύ γρήγορα τον βγάζουν τον ποδοσφαιριστή στη σύνταξη, ας πούμε, σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, ή τους άλλους εργαζόμενους, να το πω έτσι. Και εσύ, πόσα, 20 χρόνια έπαιξες σε ψηλό επίπεδο, δηλαδή όταν άρχισες να γίνεις επαγγελματίας. 20 χρόνια. Έπαιξες 20, 20 χρόνια. Μπράβο, ναι. Γιάννη. 20 χρόνια. Μπράβο, Γιάννη. Σίγουρα 20 χρόνια, ναι. Γεμάτα 20. Γεμάτα 20. Γιατί ξεκίνησα από την ηλικία του 16,5 την πρώτη ομάδα της Νέας Σαλαμίνας που μεγάλωσα και τελείωσα στα 37 μου. 20 γεμάτα χρόνια. 20 γεμάτα χρόνια. Ναι. Δεν θα βάλουμε τα προηγούμενα χρόνια. Όχι. Σε υψηλό επίπεδο. Και τώρα είσαι, 20, ναι. Τώρα είσαι προπονητής. Ποια σχολή, να το πω έτσι, σαν να είμαστε οι δυο μας και να μην μας ακούσουν, ποια σχολή ποδοσφαίρου γουστάρεις περισσότερο και θες να τη βγάλεις στους παίχτες σου? Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω ότι τα τελευταία 2 χρόνια, ναι. Μελετάω πολύ τον Αντώνιο Κόντε, την Ίντερ, στη συνέχεια με τον Ιντζάκη. Ναι. Αλλά έχω μια φιλοσοφία δικιά μου ότι δεν υπάρχει σήμερα παίζουμε επιθετικά ή σήμερα παίζουμε αμυντικά. Για μένα δεν υπάρχει αυτό. Για μένα υπάρχει το εξής, ότι θα επιτεθώ και θα αμυνθώ ανάλογα με το παιχνίδι. Ναι. Υπάρχουν πολλοί προπονητές που λένε σήμερα θα παίξω αμυντικά. Δεν υπάρχει αυτό για μένα. Ούτε σήμερα θα παίξω επιθετικά. Δηλαδή δεν επιλέγω αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα τώρα, αν το αναλύσουμε πιο βαθιά, υπάρχουν οι τακτικές, υπάρχουν οι στρατηγικές, υπάρχουν τα 15 λεπτά που μπορώ να κάνω το πρώτο τέταρτο, θα το κάνω αυτό, το δεύτερο θα πάω έτσι. Είναι και το coaching πάνω στον πάγκο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στον πάγκο είσαι ήρεμος, Γιάννη, ή είσαι από τους φωνακλάδες? Στον πάγκο είσαι ήρεμος ή είσαι από αυτούς τους φωνακλάδες, ας πούμε, την ώρα του αγώνα? Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Ναι. Είναι δύσκολο, γι' αυτό το ρωτάω. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. ΠΑΟΚ παρακολουθείς καθόλου? Ξέρεις τι γίνεται δηλαδή? Αρκετά. Αρκετά. Τις τελευταίες μέρες γίνεται μια συζήτηση, γιατί ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια φάση αλλαγών. Είναι μια μεταβατική, λένε, η περίοδος αυτή του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα φύγουν αρκετοί, θα έρθουν αρκετοί. Έτσι πάει να γίνει το έργο. Ένας από τους παίκτες που ήταν βασικός πυλώνας του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, ο Κρέσπο, ενώ φαινόταν ότι, ξέρω εγώ, ότι θα έκλεινε στον ΠΑΟΚ, θα συνέχιζε για λίγο ακόμα και ο ΠΑΟΚ τον ήθελε, τελικά προτίμησε να πάει στον ΑΠΟΕΛ. Θέλεις λίγο να μου πεις τη γνώμη σου, αν το ξέρεις τον παίχτη, και γιατί λες ότι αποφάσισε να πάει στην Κύπρο τελικά? Κοιτάξτε, τον Κρέσπο πιστεύω από ελ κέρδισε από αυτή τη μεταγραφή. Αυτό εκτιμώ. Είναι ένας πολύ πυρός ποδοσφαιριστής και νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ το ΑΠΟΕΛ, ακόμα και σε αυτή την ηλικία που για μένα είναι μια ηλικία, αν είσαι καλά προπονεμένος, είναι ό,τι καλύτερο για έναν ποδοσφαιριστή αυτής της ηλικίας να προσφέρει σε ομάδες. Από πολλές πλευρές μπορώ να πω. Ναι. Και ξέρω ότι ο Κρέσπο δεν ήταν μόνο ένας ποδοσφαιριστής απλά στο γήπεδο, νομίζω ήταν ένα παιδί με έντονη προσωπικότητα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βέβαια. Και αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι, το γιατί προτίμησε να έρθει στην Κύπρο. Κοιτάξτε, η Κύπρος τελευταία έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Μπορώ να πω ότι τελευταία χρόνια και με το σύστημα τώρα των play-off όπως έχει γίνει, ναι. Όλα τα παιχνίδια έχουν σημασία. Ενώ όταν λέω σημασία, και βαθμολογική, και όμως του αρέσει να βλέπει, δεν υπάρχει τα διάφορα παιχνίδια, να το πούμε έτσι. Οπότε πολλοί ήρθαν και στην Κύπρο και έκαναν και συνέχισαν την καλή πορεία από το εξωτερικό. Έχουν έρθει και αντιποδοσφαιριστές, τώρα από εκεί και πέρα σας λέω, ναι. Ότι δεν είναι κούρσα ούτε για δύο ούτε για ένα πλέον του πράγμα. Έτσι, έχει ανεβεί, είναι καλό. Γιάννη, ο ΚΑ έχει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο? Έχει ο ΚΑ. Στο στυλ το δικό σου.
Έτσι όπως ήσουν εσύ. Έχουμε κάποια παιδιά που βγαίνουν σιγά σιγά, ναι, μπορεί να το... Υπάρχουν κάποια ονόματα, ήδη ο Αντρόνικος ο Καγκουλής που είναι καθαρά επιθετικός, έχει δείξει την αξία του με τα δύο γκολ που έχει δείξει με τη Βόρεια Ιρλανδία. Δεν είναι ακριβώς το στυλ το δικό μου, όμως είναι ένας πολύ υποσχόμενος προσφυγής. Έχουμε αρκετά καλά παιδιά και στην Ελπίδα που είμαστε εμείς ανεβαίνουν κάποια παιδιά. Τώρα αν υπάρχει ο εντάξει. Στο στυλάκι το δικό σου, δηλαδή, που να σε βλέπω την ώρα που παίρνεις την μπάλα και να σηκώνω από την καρέκλα για να μην χάσω δευτερόλεπτο όταν έχεις την μπάλα. Έχει τέτοιον. Ναι. Αυτό ήθελα να μου το απαντήσετε εσείς σε ένα δύο χρονάκια αν παρακολουθείτε εκεί που μου πείτε αυτό μου θυμίζει τον ΟΚΑ. Θα το πω. Κοίταξε, κλείνοντας και αφού σε ευχαριστήσω και για τις στιγμές που μας προσέφερες φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΚ εδώ, που την τίμησες και με τον παραπάνω, παρά τα προβλήματα προς το τέλος εκεί που είχατε, τα οικονομικά όλα αυτά κτλ. Μας προσέφερες ωραίες στιγμές και εγώ αγαπώ τους επιθετικούς, γι' αυτό έτσι σου μιλάω με τόση αγάπη. Γιατί οι προπονητές τα τελευταία χρόνια, τώρα που είσαι και εσύ προπονητής, κάτσε να το πω αυτό, θέλουν περισσότερο ξυλοκόπους στον αγωνιστικό χώρο παρά επιθετικούς. Δηλαδή να δέρνουν παίχτες στην άμυνα παρά να επιθετικούς, και εγώ μαλώνω με τους προπονητές δηλαδή. Γι' αυτό σου λέω, μη τυχόν και εσύ. Λοιπόν, πες το αυτό που ήθελες να πεις. Είναι αλήθεια και αυτό και εμένα μου αρέσει, ότι δεν μου αρέσει ο λίγος να είναι μονοκλοκός. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει στο φεγγάρι, μπορώ να πω. Mm-hmm. Και το, αφού με ρωτήσατε και πριν ποιο είναι το στήριο δικό μου, ναι, και έχω χτίσει και μια ομάδα στην Εθνική Ελπίδα που μπορεί λόγω και της δυναμικότητας μας να μην κάναμε το μεγάλο το άλμα, αλλά πήραμε 11 βαθμούς που είναι ρεκόρ τελευταίων χρόνων, μπορώ να πω. Ναι. Αλλά αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ακόμα και αμυντική να είναι να συμμετέχουν στο παιχνίδι το επιθετικό. Δηλαδή στην αναπτύξη του παιχνιδιού. Αυτό είναι... Έτσι θα απαντάω μια και ήρθε η κουβέντα στην προηγούμενη σας ερώτηση. Mm-hmm. Μ' αρέσει και εμένα. Έτσι ακριβώς. Η αμυντική να παίζει πόσο και έχει ένα ξυλοκόπη. Λοιπόν, όλα τα έχω δει τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, Γιάννη, και πίστεψέ με, είναι πάρα πολλά. Δεν θέλω να τα πω τώρα για να μην προδώσω την ηλικία μου. Αλλά, που λέει ο λόγος, αλλά μηνύματα την ώρα που έχω κάποιος στον αέρα από γυναίκες να μου λένε, από fan club ΟΚΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη, να μου λένε ότι έκλαψαν όταν είδαν πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης ότι παντρεύτηκες, δεν το έχω ξαναδεί. Στο λέω, στο μεταφέρω έτσι όπως μου το έστειλαν. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Τώρα, fan club ΟΚΑ λέει εδώ στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ και κλάμα όταν είδαν πρωτοσέλιδο με σένα να παντρεύεσαι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Στο μεταφέρω έτσι όπως μου το στείλανε. Ευτυχώς δηλαδή που ήρθα αδελφεμένος πάω στην Θεσσαλονίκη. Αυτό μου λέτε. Γιάννη, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου, στην προπονητική πλευρά. Πέρα της πλάκας. Πέρα της πλάκας, αν μου επιτρέπεις. Εντάξει, ένιωσα τη μεγάλη αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Αυτό μπορώ να το ομολογήσω. Και το ευχαριστώ για αυτό. Είναι κάτι που μένει για πάντα για μας τους ποδοσφαιριστές, η αγάπη. Και παρόλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς, είτε διάφορης μορφής, να ξέρετε ότι ο Γιάννος ο Κάς, είτε με είτε χωρίς προβλήματα, ήταν πάντα ο εαυτός του. Έδινε τα πάντα στο γήπεδο. Και την αγάπη αυτή του κόσμου προσπαθούσα να τη μεταφέρω όσο μπορούσα μέσα στις τέσσερις γραμμές. Αυτό... Ελπίζω, εντάξει, δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν το σκοπός μου ούτε να έρθω σε ρήξη με κανέναν, αλλά ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά λόγια. Γι' αυτό σε αγαπάνε ακόμα, Γιάννη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σε ό,τι και αν κάνεις, σαν προπονητής, εύχομαι να σε δούμε πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά και στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας. Ενώ. Champions League και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ, Γιάννη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσύ θα είσαι καλύτερα, εύχομαι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.